Κοινοβουλίου υποσέπονται νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να σφιχτούμε, πρέπει να βρούμε τρόπους να γλιτώσουμε κάποια χρήματα, να περιορίσουμε τις δαπάνες μας. Και έχει κυκλοφορήσει ένας 20άλογος, 20 χρυσές προτάσεις όπως τις είχαμε χαρακτηρίσει, για το πώς να εξοικονομήσουμε χρήματα. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή. Σας χαιρετώ, κύριε Καραγιώργη. Καλησπέρα, κύριε Ιακώβου. Καλές οι συμβουλές σας, έκατσα, τις διάβασα και όντως από αυτές ελάχιστα πράγματα τηρούμε η πλειοψηφία του κόσμου. Κάποιοι ακολουθούν. Τώρα, εάν βλέπουν πραγματικά αποτέλεσμα, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε καλύτερα. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι αυτό δεν έρχεται να αντισταθμίσει τα οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για ενίσχυση, αν θέλετε, των ευάλωτων ομάδων, έτσι. Αυτές είναι καθημερινές συμβουλές που συνήθως, κύριε Γόγου, δίνουμε να ξεχνούμε σε περιόδους που υπάρχει αυθονία και τις θυμόμαστε ξανά σε περιόδους που υπάρχει έτσι ένα οικονομικό, αν θέλετε, σφίξιμο, μου επιτρέπει η έκφραση. Και σίγουρα οι ιδέες που βάζουμε κάτω είναι, θα πρέπει ίσως σε κάποια φάση να γίνει βίωμα μας, έτσι ώστε να τις αξιοποιούμε καθημερινά χωρίς να το σκεφτόμαστε και να γίνουν η καθημερινότητά μας, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε και ξοδεύουμε. Ακριβώς. Δεν είναι. Οπότε, έτσι για να δώσουμε στους τηλεθεατές σας ένα περίγραμμα των ιδεών αυτών, είναι καταρχήν θα πρέπει πριν να πάμε να προβούμε σε οποιασδήποτε αγορές, κυρίως σε υπεραγορές ή οπουδήποτε αλλού, περίπτωρα ή οτιδήποτε, να ετοιμάζουμε μια λίστα αγοράς. Και καθώς επίσης να ελέγχουμε και τα αποθέματα που έχουμε, έτσι ώστε να προβαίνουμε στις αγορές που πραγματικά χρειαζόμαστε. Σίγουρα στις υπεραγορές πρέπει να ψάχνουμε τα όμοια προϊόντα τα οποία έχουν καλύτερες τιμές, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση τιμών, υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο οποίος σίγουρα πρέπει να αξιοποιούμε. Να αξιοποιούμε επίσης τις προσφορές που υπάρχουν στα καταστήματα. Υπάρχουν πάντοτε προσφορές, οπότε θα μπορεί, αν μας ικανοποιούν οι συγκεκριμένες προσφορές, να τις αξιοποιήσουμε. Να αξιοποιούμε το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο, όπως ήδη γνωρίζετε, δημοσιοποιείται μια φορά το μήνα από την Υπηρεσία Καταναλωτών και η οποία καταγράφει τις ανώτερες και κατώτερες τιμές των προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά. Να αξιοποιούμε τις κάρτες ανταμοιβής που σίγουρα όλοι είμαστε, κύριε Ιακώβου, μέλη σε κάποια καταστήματα. Η αξιοποίηση των καρτών αυτών σίγουρα θα επιφέρει ένα οικονομικό κέρδος για μας. Μειώνουμε τον αριθμό των επισκέψεων, κύριε Ακώβου, γιατί το να πηγαίνει συνέχεια στα καταστήματα σίγουρα μπαίνει σε κάποιους πειρασμούς. Ακριβώς. Οπότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αξιοποιούμε ίσως, αν θέλετε, και τα περιστέγματα κάποιων τροφίμων το οποίο έχουμε στο σπίτι, τα οποία συνήθως είχαμε την τάση να πετάσουμε, ενώ μπορεί να αξιοποιήσουμε για ένα νέο γεύμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Βασικά προωθούμε την κυκλικότητα, θέλετε, που είναι και ένας όρος πολύ έτσι επίκαιρο στο τελευταίο διάστημα, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Πάντως, μιλώντας, κύριε Καραγιώργη, δίνετε τις συμβουλές τώρα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Νομίζω πως χρειάζεται παρέμβαση στον DNA του Κυπρίου για τα αποθέματα, γιατί έχουμε την κακή συνήθεια να στοκάρουμε. Δηλαδή, μόλις έχουμε τρία προϊόντα, παραδείγματος χάρη τώρα, τρία κουτιά μακαρόνια, πανικός, θα λείψουν τα μακαρόνια, πρέπει να έχουμε 10 στο στοκ. Όχι, πρέπει να αλλάξουμε για την νοοτροπία του πόσα πρέπει να έχουμε. Ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. Το θέμα, όπως είπα στην αρχή, πρέπει όλα αυτά, κύριε Κόκο, να γίνουν βιώματα μας και να μην είναι πρόσχερα, θέλετε, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Εγώ θα έλεγα ακριβώς επί του σημείου αυτού που είπατε, ότι για να διαμορφώσουμε και μια κουλτούρα στα ίδια μας τα παιδιά, τα οποία τα παιδιά όταν συνοδεύουν τους γονείς τους σε αγορές, μπαίνουν σε ένα διαφορετικό πειρασμό, θέλουν να αγοράσουν τα πάντα αν είναι δυνατόν. Οπότε, για να ακριβώς να διαμορφώσουμε την κουλτούρα αυτή, θα πρέπει να βάζουμε τα παιδάκια να καταγράφουν ίσως τις ανάγκες που έχουν πριν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, ώστε να μένουν στην αγορά των πραγμάτων που καταγράφουν στην μικρή τους λίστα. Να θέτουμε όρια στα παιδιά, γιατί τα παιδιά θέλω και αυτό, μην κακοφανίσουμε τα μωρά, να πάρουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι έτσι. Τα λέτε πάρα πολύ καλά και χαρακτηριστικά. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες, αν θέλετε, προτάσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση είτε των καυσίμων είτε, αν θέλετε, και του ρεύματος.
Σίγουρα για τα καύσιμα περιορίζουμε τις κινήσεις μας στις απαραίτητες, χωρίς να φυσικά να περιοριζόμαστε, αλλά εκεί που είναι ανάγκη να πηγαίνουμε, να πρέπει να πηγαίνουμε. Αναζητούμε τα φθηνότερα πρατήρια, κύριε Ιακώβου, γιατί υπάρχει διακύμανση στις τιμές και θέλουμε να το τονίσουμε αυτό. Στα καύσιμα υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση και θα πω χαρακτηριστικά ότι χθες μέσα σε ένα χιλιόμετρο υπήρχε και μέχρι και 12 σεντ διαφορά από ένα πρατήριο στο άλλο για το ίδιο καύσιμο. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ παρατηρητικοί, να αξιοποιούμε, αν θέλετε, και το παρατηρητήριο τιμών στα καύσιμα που πάλι δημοσιοποιεί η υπηρεσία μας και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μπαίνετε σε ζωντανή σύνδεση με τα πρατήρια που υπάρχουν στην περιοχή που βρίσκεστε, ώστε να επιλέγετε το φθηνότερο πρατήριο. Και να περιορίσουμε και λίγο τις μετακινήσεις μας. Δηλαδή, αν θα πάμε στο περίπτερο που είναι 2 λεπτά από το σπίτι, εντάξει, μπορούμε να περπατήσουμε λίγο, πεζοδρόμια πάνω κάτω υπάρχουν, να απολαύσουμε και λίγο τη γειτονιά μας. Είναι και μέρος της άθλησης που πρέπει ίσως να κάνουμε, που σίγουρα θα μας βοηθήσει. Υπάρχει επίσης και η μείωση της κατανάλωσης μέσω της αξιοποίησης των ανεμιστήρων αντικλιματιστικών, που σίγουρα τα κλιματιστικά έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Αφαιρούμε από τις πρίζες, αν θέλετε, οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, γιατί και σε στάση αναμονής να είναι πάλι καταναλώνει ρεύμα. Όλα αυτά, κύριε Ακόγου, μπορούν συνδυαστικά να αξιοποιηθούν μαζί με τα σχέδια που παρέχει το Υπουργείο Ενέργειας, Υπουργείο Βιομηχανίας, τα οποία είναι είτε για θερμομόνωση οροφής, είτε για ακόμα και την χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, που σίγουρα μειώνουν ουσιαστικά πλέον το κόστος για τους καταναλωτές. Και είναι αυτό το ενθαρρυντικό ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, έκρηξη ενδιαφέροντος από πλευράς του κόσμου. Τα είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα, από 200 αιτήσεις το μήνα που είχε η ΑΕΚ για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, πλέον είμαστε στις χίλιες μηνιαίως και τρέχουν και δεν φτάνουν κιόλας οι άνθρωποι για προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις. Περισσότερα πράγματα μέσα στο σπίτι. Μας είπατε να σβήνουμε τις πρίζες. Είναι και τα πλυντήρια, είναι και τα στεχνοτήρια που είναι πραγματικά ένας φαγάνας. Βέβαια, ναι. Σίγουρα, σαν το ψυγείο, ας πούμε, ένα μικρό παράδειγμα πρέπει να είναι σε τοποθεσία η οποία να μην το χτυπά ο ήλιος. Είναι αυτονόητο αυτό. Υπάρχουν θέλετε και κάποιες πρακτικές για μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Γεμίζουμε πλήρως τα πλυντήρια πριν από κάθε χρήση και πλένουμε χρησιμοποιώντας σύγχρονα απορριπαντικά και προγράμματα σε θερμοκρασίες. Όλα μετράνε, κύριε Ακόβου, τα οποία ακριβώς μέσα από το 21 σημεία που έχουμε παραθέσει μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει και να έχει μια έστω μικρή, αν θέλετε, εξοικονόμηση, η οποία στον καιρό που ζούμε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Φασούλη γεμίζει το σακούλι, είναι και η παροιμία. Και να το κλείσουμε, αυτό μας είχατε πει, γιατί να προσέχουμε τις τιμές στα καύσιμα. Υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που πέραν από οικονομία είναι καθαρά και για την δική μας ασφάλεια και είναι σχετικά με τον τρόπο οδήγησης μας. Αυτός είναι ένα ουσιαστικό μέτρο το οποίο έχω λησμονήσει να αναφέρω. Η ταχύτητα σίγουρα, η διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης ταχύτητας χωρίς αυξομοιώσεις φτάνει στο σημείο να εξοικονομήσει 20 με 30% της κατανάλωσης στα καύσιμα, οπότε είναι πολύ εύστοχα, το έχετε αναφέρει, και πρέπει να το ακολουθούμε και για σκοπούς ασφάλειας, έτσι, δεν είναι μόνο η... Πρώτα και κύρια, στην προκειμένη περίπτωση πρώτα είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και μετά η οικονομία, αλλά αν τα συνδυάσουμε, επωφελούμαστε και για τα δύο. Είναι ακριβώς. Κύριε Καραγιώργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε για την συνεργασία τη σύντομη. Τώρα αναλάβατε, αλλά από Σεπτέμβριο επανερχόμαστε και θα εσκύψουμε πάνω στα θέματα της προστασίας του καταναλωτή, γιατί θα είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα για την οικονομία μας και τα νοικοκυριά. Είναι πράγματι δύσκολο. Εμείς, κύριε Κόβο, είμαστε στη διάθεσή σας να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για το τι συμβαίνει, για τα μέτρα που μπορούν να αξιοποιήσουν για να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Εμείς είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε και να σας ενημερώσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.